Να πάμε όμως τον κύριο Αντώνη Βιερινό, ναι, τον πρόεδρο της ελληνικής, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τώρα να πούμε καλό μήνα, κύριε Βιερινέ. Να το πούμε το καλό μήνα. Καλό μήνα. Δύσκολος ο μήνας, κύριε Τσεκούρα, κυρία Καραμπίτρου, πολύ δύσκολος. Δυστυχώς η έκκληση για σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εισακούγεται. Βρισκόμαστε σε μια μεγάλη, τεράστια καταστροφή. Η κλιμάκωση του πολέμου θα επιφέρει έτη περαιτέρω τεράστιες, δυστυχώς θα έλεγα, καταστροφές. Ξεριζωμό, ο οποίος, όπως λέγεται, θα φτάσει και τα 5 εκατομμύρια ανθρώπων. Η αίτηση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού είναι σεβασμός στους αμάχους. Σεβασμός της ζωτικής σημασίας υποδομές και υπηρεσίες, όπως είναι η ίδρυψη, η ηλεκτροδότηση, το φυσικό αέριο, τα σχολεία, οι υγειονομικές υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως και αυτή η έκκληση δεν εισακούγεται. Αυτό το οποίο θα συμβεί και ο Ερυθρός Σταυρός διεθνώς στην Ευρώπη αλλά και ο ελληνικός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει, αυτός ο μεγάλος ξεριζωμός θα επιφέρει δυστυχώς χωρισμό μελών οικογενειών, φίλων, συγγενών κλπ. Οι τραυματίες και δυστυχώς αυτοί οι οποίοι θα είναι θύματα, απλοί πολίτες, θα πρέπει να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους. Χρειάζεται μια τεράστια ψυχοοικονομική στήριξη και υποστήριξη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που δυστυχώς δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα. Ο ελληνικός λοιπόν Ερυθρός Σταυρός έκανε έκκληση τόσο για οικονομική βοήθεια όσο και για συγκέντρωση τροφίμων μακροδιάρκειας. Όσοι λοιπόν συμπολίτες μας μπορούν να φέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία έγκαιρα και σύντομα θα σταλούν στις περιοχές είτε Ρουμανίας είτε Πολωνίας